πρώτα. Ναι, ναι. Ένα έχετε κάποιες ερωτήσεις, λοιπόν, εκφράζετε. Αλλά τις αδέρφια δεν έχετε εδώ. Είναι καλή ερώτηση. Αν υπάρχει από κάποια ερώτηση. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Αγγελίτσα. Άκουσα τη συνέντευξη στο Νασιάδη που έδωσε σήμερα το Μάκη. Σημειωτέων είναι και αυτός συγγενής. Αν δεν τον ήξερα και όταν μου το είπε, λέω, ναι, πολύ... Είπες ότι ετοιμάζεις κι άλλα κλασικά παραμύθια, έτσι. Θα λέγεται η σειρά Μυθαλογία. Μυθαλογία, όχι Μυθολογία. Μυθαλογία. Και τα υπόλοιπα κλασικά παραμύθια θα γίνουν με ήρωες της ελληνικής μυθολογίας. Βρήκες ήρωα για τον Μάικ του Φασουλάκη. Αυτό δεν το θεωρώ κλασικό. Το επόμενο θα είναι η Κοκκινοσκουφίτσα, για να σας το πω. Μάλιστα. Περιμένω. Και έχει πολύ ωραίο τίτλο. Να κάνω ένα spoiler. Ναι, δεν θα σας τον πω ακόμα. Πολύ έξυπνος, δεν μπορούσε τον συνδυασμό έχει κάνει. Προσεχώς. Περιμένω. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση το κοινό. Συνήθως είναι η πρώτη να μην γίνει. Ναι, τώρα βλέπω ότι μετά την πρώτη πάλι υπάρχει κόλλημα. Θα ρωτήσω το πότε. Μήπως το πότε. Το σκέφτεσαι. Είναι η πιεστική ερώτηση αυτή. Ίσως μέσα στο 2017. Με ναι. Κάμερες καταγράφεται αυτό. Ναι. Στο 2017 έχουμε ακόμα χρόνο. Εντάξει, σχετικά ναι. Από ό,τι λέω δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Οπότε να επιθυμίσω ότι ο κύριος Τάκης Αναγνώστου του διαθέτει το βιβλίο τόσο την απόψινη βραδιά, είστε το μάθος, σας είδα, καθώς επίσης και στο συναγώνη στο βιβλιοπωλείο του. Τι μαθαίνω, μας πείτε ένα τραγούδι ακόμα, αν έχετε καλοσύνη. Και εγώ με τη σειρά μου πρέπει να σας πω ότι εμπνεύστηκα για τη σημερινή βραδιά. Είναι, δεν ξέρω τώρα, είναι αρκετές φορές που έτσι συμπαρουσίασα βιβλία, αλλά είναι πολύ ωραίο να ξέρετε τι ακούσατε. Τα δύο τραγούδια, το Τρεχαντηράκι, όσο και το Κόκκινα Χίλε Φίλησα, είναι δύο γνωστά παραδοσιακά τραγούδια. Το δεύτερο εκφράστηκε πρώτα από τις δυνάμεις του Αιγαίου. Και το πρώτο το έχουμε ακούσει και από τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Ένα παραδοσιακό τραγούδι της Μυτιλίνης. Φωνάμε στην πόλη Λεμονιά, ένα πολύ ωραίο τραγούδι που πάρει στην τρίτη δισκογραφική μου δουλειά. Εμπνεύστηκα και από αυτά τα οποία προλόγησαν έτσι και στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τη συγγραφέα. Τα υπόλοιπα όμως δύο τραγούδια είναι τραγούδια τα οποία είναι δικιά μου ακριβώς η μουσική, όπως και αυτή που θα ακούσετε. Και το τελευταίο με το οποίο θα κλείσουμε έχει ένα χαρακτηριστικό ρυθμό της Θράκης. Κατάγομαι ο μισός από τη Θράκη και η μισή μου καταγωγή είναι από την Ήπειρο. Και τα λόγια είναι ενός σύγχρονου ποιητή, ο οποίος ζει στο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης. Κύριε Ματέο, απλά είναι live εκπομπή, θέλει να κλείσει ο κύριος. Θα κλείσει μουσικά η εκδήλωση.